Παιδιά, καλησπέρα, καλημέρα, χαίρετε. Καλημέρα από την Κρήτη, με άλλο ένα βίντεο στο κανάλι. Έχουμε εδώ κάτι που μας έχουν στείλει, έχουμε παραγγείλει εδώ. Κάτι θέλω να το ανοίξουμε μαζί, να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε εδώ του ταχυδρομείου. Έχουμε εδώ την απόδειξη αγοράς, μια χαρά. Και να ανοίξουμε μέσα να δούμε τι μας έχουν βάλει. Τι έχουμε παραγγείλει. Βασικά είναι έκπληξη. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους από Κρήτη. Σε όλη την παρέα. Τι έχουμε, παιδάκια. Εδώ τι έχουμε. Wow! Τι κάνουμε εδώ, wow, super wow. Λοιπόν, έχουμε παραγγείλει καταρχήν. Για να δούμε εδώ, να ανοίξουμε από εδώ. Εδώ τι έχει. Θέλω να κρατάω αυτά, είναι πολύ. Ω, αδιανό! Ρε, θα τρελαθώ. Μη μου λέτε τέτοια. Αδιανό, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Τέλος πάντων, κουτιά βάζατε μέσα, ρε. Λοιπόν, έχουμε εδώ λάμπες οικονομικές, οι οποίες είναι LED Y27 λάμπες 10 Watt στην κανονική, 90 Watt 10 Watt. Να τη δούμε. Έχουμε παραγγείλει μερικές τέτοιες, είναι το πιο λευκό χρώμα. Βλέπετε. Είναι 12 volt, έτσι δεν είναι 220, είναι 12 volt, μας χρήσιμο τι θέλουμε, γιατί θα τη βάλουμε στα φωτοβολταϊκά μας, θα γυρίσουμε από 220 τώρα σε 12. Και εσείς που θέλετε να φτιάξετε πανελάκια με τα φωτοβολταϊκά, να φτιάξετε πανελάκια δικά σας φωτοβολταϊκά συστήματα, αυτό θα χρειαστεί, παιδιά, θα πρέπει να γυρίσετε τα 220 σε 12. Μόνο τις συσκευές οι οποίες θα δουλεύουν με inverter θα τις γυρίσετε σε 220. Και εγώ αυτό έχω κάνει. Έχω παραγγείλει δύο λάμπες σε 10 watt, 12 βολτές. Πρέπει να είναι άλλη μία. Βλέπετε, δύο λάμπες σε 12 βολτές, 10 watt κάθε μία, 12 βολτ πάντα. Έχω παραγγείλει εδώ τι έχουμε. Κάτσε να ανοίξουμε πρώτα τις λάμπες να τους δούμε. Έχουμε επίσης λάμπα ξανά, οι οποίες είναι 6 βατ και πρέπει να έχω 3 λάμπες των 6 βατ. 3 λάμπες των 6 βατ πρέπει να έχω. 1, 2, 3. Οκ. Είπαμε, γυρίζουμε πλέον σε 12 βολτ. Τα ξεχνάμε τα 220 που έχουμε. Οικονομία. Οικονομία. Ώστε να φύγουμε εντελώς από τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Οικονομία ώστε να φύγουμε εντελώς από τη ΔΕΗ. Γιατί πρέπει να φύγουμε από τη ΔΕΗ εντελώς. Οπότε έχουμε και 3 λάμπες. Να δούμε λίγο την κάμερα, γιατί μας κάνει νούμερα η κάμερα. Τι παίζεται. Οκ. Λοιπόν, οπότε έχουμε και 3 λάμπες των 6 βατ, πιο οικονομικές, πάντα 12 βολτ. Φεύγουμε από τα 220. Γεια σας. Εδώ έχουμε πάρει, παιδιά, ένα σύστημα το οποίο είναι μία κόρνα. Θα τη βάλουμε εκεί που με το τροχόσπιτο. Είναι μία σιρήνα συναγερμού. Θα τη βάλουμε να δουλέψει, να δείτε. Έχουμε μία σιρήνα συναγερμού, λοιπόν, η οποία θα βάλουμε συναγερμό. Με το που μπει κάποιος μέσα, θα αρχίζει η σιρήνα, θα αρχίζει το καταγραφικό να γράφει και θα προχωρούμε μαζί. Λοιπόν, έχουμε παραγγείλει εδώ μία σιρήνα. Super wow! Super wow! Να το. Εντάξει, είναι φτηνές. Αρκεί πρέπει να ψάξεις. Δεν βλέπετε, δείτε, σιρήνα συναγερμού, είναι 12 βολτες και αυτές. Θα τη βάλω έτσι να δουλέψει για να, έτσι για την πλάκα. 12 βολτ DC, όχι εναλλασσόμενο. Εναλλασσόμενο, τι λέω, ρε παιδιά, τρελάθηκα. Συνεχές, βέβαια το κρατάμε λίγο από εδώ, μην πεταχτεί, γιατί δεν ξέρουμε το κατά πόσο πετάγεται. Ωραία πράγματα. Παιδιά, ωραία πράγματα, ε. Είναι με μοντέρ μέσα. Για πάμε πάλι.
Super Wow! Έτοιμη αυτή για χρήση. Αυτή τώρα τη συνδυάζει με ένα σύστημα το οποίο θα χτυπάει και θα φεύγει όλος, δεν θα κάθεται καθόλου μέσα. Δεν θα σας πω τιμές, δεν χρειάζεται. Γύρω στα 70-80 ευρώ όλα μαζί είναι. Έχουμε τη δεύτερη κόρνα, ακόμα πιο μεγάλη. Super Wow! Αυτά βέβαια είναι πλαστικό το μισό, το άλλο μισό σιδερένιο από ό,τι βλέπω. Να τη δούμε λίγο κι αυτή. Να βάλουμε και εδώ ρεύμα να δούμε πώς δουλεύει. Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω, ωραία παιδιά, εσείς κατασκευαστές, γιατί δεν βάνετε συν και πλην. Δεν έχει συν πλην, έχει τίποτα, δεν έχει. Πάμε, να δούμε. Πιο μικρή είναι αυτή, να πω την αλήθεια, η άλλη είναι πιο μεγάλη. Τούτη είναι πιο μικρή. Μήπως από την άλλη μεριά. Για να δούμε. Χαρά. Αυτά. Εδώ τι έχουμε πάρει, βέβαια δεν θυμόμαστε και πολύ. Α, έχουμε πάρει ένα φαναράκι το οποίο θα μπει πάνω από το, από το συναγερμό, το οποίο θάναβο σβήνει με το που χτυπάει ο συναγερμός. Είναι αυτό εδώ το φαναράκι, στην ουσία είναι ένα λαμπάκι μικρό το οποίο πρέπει να είναι 12 βολτ, να δούμε και αυτό πόσα βολτ είναι. Είναι 12 βολτ, ναι. Πάμε να το συνδέσουμε λίγο να δούμε τι παίζεται και αυτό το φαναράκι. Αυτό εδώ αναβοσβήνει λογικά με τέτοιο. Αυτό κάνει 4-5 ευρώ, κάνει 4 ευρώ. Και το οποίο θα το συνδέσουμε τώρα να δούμε και αυτό. Βλέπετε. Αυτό κάνει. Το οποίο θα δείτε την εγκατάσταση πώς θα την κάνουμε κάποια στιγμή, σιγά σιγά. Αυτά για το συναγερμό μας. Εκεί που το ετοιμάζουμε να το βάλουμε. Παιδιά είναι... Ετοιμαστείτε κι εσείς, ετοιμάστε το, γιατί θα μπουν οι εισβολείς. Αυτοί που είναι στην Ελλάδα μέσα και θα έχουμε θέμα. Και έχουμε παραγγείλει και το τελευταίο εδώ εξαρτηματάκι μας. Το οποίο εξαρτηματάκι μας αυτό είναι, τι είναι, να το κρατήσουμε για έκπληξη ή όχι. Το τελευταίο αυτό είναι το κουτί του συναγερμού, τίποτα άλλο. Αυτά. Αυτά για φέτος, αυτά για τώρα, δεν χρειάζεται τίποτα, μόνο καλωδιώσεις και κάποια άλλα συστηματάκια. Το τελευταίο λοιπόν το κουτάκι που έχουμε τοποθετήσει είναι αυτό εδώ. Όλα φτηνά είναι, μην νομίζετε. Άμα τα πάρετε από διαδίκτυο είναι φτηνά. Αν βρείτε προσφορές βέβαια είναι φτηνά, έτσι. Αυτό παίρνει με μπαταρία μέσα, είναι με μπαταρία μέσα αυτό. Το οποίο παίρνει και 12 βόλτα από ό,τι βλέπω. Α, από εδώ ξεβιδώνει, οκ. Okay. Το πατάς μέσα και ανοίγει πιθανόν. Πρέπει να έχει το κλειδί του κάπου. Να πάρω το κατσαβίδι να το πατήσω, μήπως ξεβιδώνει με το κατσαβίδι, πολύ ωραίο. Πρέπει να έχει λογικά, να τα ο συναγερμός μέσα, σωστά. Έχει και τα εξαρτήματά του μέσα, να δούμε μόνο πως ανοίγει. Λογικά ανοίγει πατώντας αυτό. Α, το τραβάς πάνω. Το τραβάς πάνω. Από ό,τι βλέπω το τραβάς πάνω και ανοίγει. Σωστά. Και βάνεις το συναγερμό, και είναι ένας συναγερμός αυτός, τον βάνεις κάπου. Και είναι μια χαρά. Χωρίς τρομάρες. Να δούμε πως ανοίγει αυτό το μαραφέτι. Να δούμε πως ανοίγει αυτό το... Α, να το, οκ. Οπα. Να το, έχουμε την κόρνα μας εδώ. Έχουμε το σύστημα εδώ του συναγερμού και της λάμπας, η οποία βλέπουμε εδώ ότι είναι μέσα σε πλαστικό για να μην βρέχεται, να μην είναι τέτοιο, και η πλακέτα του μέσα που βλέπετε εδώ. Έχει και την πλακέτα μέσα, θα τη συνδέσουμε σιγά σιγά να δείτε πως δουλεύει. Έχουμε λοιπόν και την πλακέτα μας μέσα. Α, το τραβάς αυτό και βγαίνει μια χαρά. Έχουμε την πλακέτα μας μέσα, έχουμε εδώ το σύστημα το οποίο τι είναι αυτό. Καλά, αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά, κάτι ρυθμίζει αυτό εδώ. Πρέπει να δούμε τις οδηγίες, εδώ υπάρχει άλλος ένας διακόπτης.
πιθανόν ενεργοποιείται με το που ανοίξουμε κάτι, δεν ξέρω τι. Εδώ έχουμε κάτι βίδες, οι οποίες οι βίδες, ναι, μπράβο. Οι βίδες αυτές είναι, τις βάζουμε το καπάκι και βάζουμε βίδες εδώ και κλείνουμε το κουτί. Αυτά εδώ είναι του συναγερμού λοιπόν. Έχουμε την κόρνα μας, αυτή εδώ την κόρνα. Αυτό το μαραφέτι ρυθμίζει πάνω κάτω. Δεν ξέρω ακόμα τι είναι, παιδιά, δεν ξέρω ακόμα τι είναι, γιατί να μιλάω, δεν ξέρω τι είναι ακόμα. Έχει οδηγία στα ελληνικά, περίοδο λέει συναγερμού σιρήνας 3 λεπτά, είναι συνεχόμενη. Τι μπαταρίες παίρνει αυτό, αλήθεια? Α, αυτά εδώ είναι τις μπαταρίες, αυτά εδώ είναι τις μπαταρίες, πρέπει να παίρνει μπαταρία μεγάλη. Τις μπαταρίες είναι αυτές, τροφοδοσία 13,8 σε 14 βολτ, αναμονή 20 συναγερμού 1500, ok. Εξωτερικό κουτί, γράφει τεχνικά 9 κιλά θα είναι σύνολο μαζί με την μπαταρία. Και γράφει εδώ, μας δείχνει εδώ και τον τρόπο σύνδεσης του μηχανήματος. Κάποια στιγμή θα το συνδέσουμε μαζί για να σας δείξουμε πώς συνδέεται. Προστασία μπαταρίας, λειτουργία, ναι, ναι, θα τα δούμε άλλα, θα τα δούμε μαζί σε κάποιο άλλο βίντεο βέβαια αυτά. Πώς συνδέεται ο συναγερμός. Προς το παρόν είδατε ότι το βίντεο αυτό έχει να κάνει με το, με το δέμα έκπληξη που πήραμε και θα δούμε αναλυτικά πώς συνδέουμε το συναγερμό και αν αξίζει και τι, όλα τα σχετικά. Βλέπουμε πάντως ότι έχει ένα κουτάκι πολύ ωραίο, πλαστικό κουτί, το οποίο είναι, δεν το καίει ο ήλιος από ό,τι μας γράφει, μας δείχνει. Βλέπουμε εδώ ένα σύστημα πίσω για να τρέχει το νερό, να μην πηγαίνει μέσα, να μην έρχεται μέσα. Βλέπω από πλαστικά πολύ καλά, πολύ σκληρό πλαστικό, πάρα πολύ καλό. Τον φωτισμό δεν τον έχουμε δει ακόμα, θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά. Μαζί παρέα θα τα συνδέσουμε. Αυτά ήθελα. Προς το παρόν πάμε να κλείσουμε με την κόρνα μας. Πού είναι η κόρνα? Να κλείσουμε με την κόρνα μας. Λοιπόν, έχουμε δύο κόρνες πάρει, είπαμε. Αυτά έχουμε παραγγείλει, αυτά έχουμε πάρει. Να δούμε εδώ τι έχουμε. Μία κόρνα, αυτή εδώ η μεταλλικιά. Και δεύτερη κόρνα, η πιο μεγάλη, η πλαστικιά, η οποία τη βάζεις κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα υπόστοιχο από κάτω και με το που μπει κάποιος σε ειδοποιεί και με το που καταλαβαίνετε ότι με το που ξεκινήσει η κόρνα και παίζει η σιρήνα, την έχουν κάνει αυτοί που έρχονται μέσα να κάνουν κάτι. Οπότε ο χώρος αδειάζει και παραμένει χωρίς να έχεις προβλήματα με το χώρο. Πάμε να δούμε. Αυτό πιθανόν συνδέεται με το συναγερμό, αλλά έχει δικό του αυτό. Είναι ξεχωριστή η κόρνα, αλλά αξίζει. Βέβαια σίγουρα δεν θα τη βάλετε κάπου ώστε να βρέχετε, θα τη βάλετε κάπου που να μην βρέχετε. Για πάμε να δούμε και αυτή, 12 βολτες πάντα. Ό,τι παίρνουμε από τώρα και έπειτα θα είναι 12 βολτες, γιατί τα γυρνάμε τα εξαρτήματα, το συναγερμό μας και όλο το σύστημά μας τα γυρίζουμε, το φωτοβολταϊκό βασικά που έχουμε βάλει, γιατί θα δουλεύουμε πλέον με τον ήλιο και θα αφήσουμε τη ΔΕΗ, το γυρνάμε όλο σε 12 βολτ. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλέον 220, τίποτα με τίποτα παιδες. Αυτή είναι πιο δυνατή η κόρνα. Αυτή εδώ είναι πιο δυνατή κόρνα. Αυτή είναι πιο δυνατή. Αυτή είναι πιο δυνατή και ο κατασκευαστής γράφει ανά 15 λεπτά ότι κλείνει για ένα πεντάλεπτο για να κρυώσει. Αυτή είναι πιο δυνατή κόρνα από την άλλη. Αλλά καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή σε ό,τι κάνουμε τώρα, σε ό,τι κάνουμε στο γυρισμό από τον 220 σε 12, στην έξοδό μας από τη ΔΕΗ και στη ζωή μας πλέον, καταναλώνοντας ρεύμα από τον ήλιο και με φωτοβολταϊκά,
συστήματα και πλέον 12 βολτα και όχι 220 που ήταν της ΔΕΗ, ώστε να μην τους έχουμε ανάγκη. Ακολουθεί βίντεο, πλαστικό είναι αυτό ρε παιδιά, μεταλλικό είναι. Ακολουθεί βίντεο στο κανάλι το πώς θα τα συνδέσουμε και όλα τα σχετικά. Αυτά, δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Καλή μας αρχή λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο, ακολουθούν και άλλα βίντεο στην πορεία. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα παιδιά. Γεια χαρά σας.